Λοιπόν, προχωράμε στις θεσμικές μας παρεμβάσεις. Θα καλέσω στο βήμα τον εντεταλμένο σύμβουλο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, τον κύριο Βασίλη Πενταφράγκα, για την δική του τοποθέτηση και στη συνέχεια την βράβευση μέσα από το δεύτερο καπέλο της ΕΛΠΕΝ. Καλησπέρα σε όλους. Εκπροσωπώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Κτενά, που όλα αυτά τα χρόνια επιμένει και με υπομονή αναδεικνύει την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Την υγιή επιχειρηματικότητα σε ένα περιβάλλον ελληνικό που σίγουρα δεν στηρίζει. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και αυτό που θέλω να τονίσω σε ό,τι αφορά την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας και εκπροσωπώντας τις 26 παραγωγικές μονάδες που έχει στη δύναμή της η Πανελλήνια Ένωση συν μία παραγωγική μονάδα στη χώρα μας του Ομίλου Τσέτη, συν μία παραγωγική μονάδα της Μπέριγκελ και Χάιμ, αυτή είναι η παραγωγική βάση του φαρμακευτικού κλάδου στη χώρα. Αυτό που θέλω να τονίσω και να πω είναι ότι ο κλάδος του φαρμάκου είναι ένας κλάδος προστιθέμενης αξίας, ένας κλάδος που συγκεντρώνει πλεονεκτήματα για διεθνή πορεία των προϊόντων τα οποία παράγουμε και ένας κλάδος ο οποίος έχει πάρα πολλά να δώσει. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν αντιμετωπίζεται ως κλάδος που μπορεί κάποιος να επενδύσει και να στηρίξει και να στηριχθεί στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης που έχει ανάγκη η χώρα, αλλά ως ένας κλάδος που μπορούμε να τον απομυζήσουμε. Με τον τρόπο που ο κύριος Παδημητρίου περιέγραψε πολύ εύστοχα προηγουμένως. Δεν θα ήθελα να προσθέσω τίποτα άλλο. Αυτό που γίνεται στη χώρα μας είναι καταχρηστικό. Και περισσότερο επώδυνο για μας είναι ότι τίνει να αποτελέσει κανονικότητα. Έχουμε ξεχάσει το τι σημαίνει εξορθολογισμός και προσπαθούμε να διαχειριστούμε ένα πλαίσιο στο οποίο δήθεν δεν έχουμε δυνατότητα παρεμβάσεων. Όχι. Δεν θα το δεχτούμε αυτό. Σαν Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας θα εξακολουθήσουμε να φωνάζουμε, να δραστηριοποιούμεθα, να προσπαθούμε να αναδείξουμε τις προστιθέμενες αξίες και να αναδείξουμε μια Ελλάδα της δημιουργίας και της ανάπτυξης. Αυτό μας αξίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ και να ξέρετε ότι θα είμαστε πάντα σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα είναι κατευθύνεται στον τομέα της προστιθέμενης αξίας της δημιουργίας της ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πενταφράγκα, μείνετε λίγο στη σκηνή παρακαλώ, γιατί με την ιδιότητά σας ως επικεφαλής και υπεύθυνος εταιρικών υποθέσεων της ΕΛΠΕΝ θα ήθελα να παραλάβετε το βραβείο. Δύο κουβέντες λοιπόν για την ΕΛΠΕΝ, κυρίες και κύριοι. Για περισσότερα από 50 χρόνια έχει μια ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και όχι μόνο, και στις διεθνείς αγορές, με εξαγωγές σε 41 χώρες, με ένα σημαντικό ερευνητικό και πειραματικό κέντρο, με 8% του τζίρου της, το οποίο κατευθύνεται σε έρευνα και ανάπτυξη, βραβεύεται σήμερα, καθώς πέτυχε σημαντική αύξηση του προσωπικού της στα χρόνια της ύφεσης και διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου. Θα ήθελα την απονομή να την υλοποιήσει και πάλι ο Υφυπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης.